Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές. Ένα Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλειά μας. Η οποία, κύριε Σφακιανάκη, νομίζω αλλάζει λίγο τα δεδομένα της χρήσης που είχαμε ο κορονοϊός. Δυστυχώς αλλάζουν πολλά πράγματα απότομα. Δηλαδή δεν πάμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα, γιατί αυτό που θα ζήσουμε από εδώ και μετά θα είναι μια κανονικότητα. Ερχόμαστε ανώμαλα και προσγειωνόμαστε στην κανονικότητα αυτή, όπου θα αλλάξει η ζωή μας μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι πιο πολλές εργασίες που κάναμε μέχρι σήμερα θα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο. Εδώ βλέπετε, βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα από ένα δήμο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος όλο το ληξιαρχείο το μεταφέρει ηλεκτρονικά. Με λίγα λόγια, οι δημότες Αθηναίων θα πηγαίνουν όλα μέσα από εκεί. Και άρα, το ΚΕΠ τώρα και όλα έχουν γίνει σε χρόνο ντετέ. Και παντού θα γίνει έτσι. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να μαθαίνουμε το διαδίκτυο, γιατί όλοι έχουμε διαδίκτυο, όλοι έχουμε αυτοκίνητα χωρίς να έχουμε δίπλωμα οδήγηση. Το διαδίκτυο είναι μια δεξιότητα. Θέλει να μάθεις να το χειρίζεσαι. Έχει πάρα πολλούς κινδύνους, οι οποίοι ελοχεύουν σε κάθε κίνηση που κάνουμε μέσα σε ένα απλό τάμπλετ. Κύριε Σφακιανάκη, ο βασικότερος ποιος είναι? Ο βασικότερος κίνδυνος είναι να πέσουμε θύματα απάτης. Είτε να μας πάρουν τα χρήματά μας από τις τράπεζες, είτε να μας πάρουν μέσα από μια κάρτα πάλι χρήματα, είτε να πιστούμε ότι υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει, είτε να πέσουμε θύμα ενός ψεύτικου έρωτα, είτε. Είναι εκατοντάδες οι απάντες που μπορούν να σταματήσουν. Ωραία. Να σταματήσουμε σε δύο. Στα χρήματα, πώς μπορούν να μας αδειάσουν τον λογαριασμό, και στον έρωτα. Λοιπόν, ναι, γιατί εκεί μιλάμε για 16χρονα, τώρα εντάξει. Δυστυχώς, 16χρονα, 14χρονα. Μία 50χρονη, πρόβλημά της τώρα, άμα πέσει, αν ο άλλος της πει ότι είναι ο Μπραντ Πιτ και είναι ο κύριος που κάνει τα σουβλάκια απέναντι, συγγνώμη. Είναι, δηλαδή πρέπει να έχει. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο απλό. Πολλά παιδάκια μιλάμε 14χρονα. Αυτό είναι το επικίνδυνο, η ηλικία. Γι' αυτό λέω, μια 50χρονη νομίζω ότι έχει το μυαλό. Ένα 16χρονο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα χρήματα. Δηλαδή, τα χρήματα, πρέπει να αλλάζουμε. Όλοι πλέον έχουμε e-banking, κύριε Σφακιανάκη. Πρέπει να αλλάζουμε συχνά τους κωδικούς μας? Όχι. Οι κωδικοί μας αλλάζουν έτσι κι αλλιώς. Η τράπεζα κάθε εξάμηνο σου λέει. Μας το ζητάει, ναι. Άλλαξε τους. Υπόθεση εξής: οι τράπεζες ασφαλίζουν πάρα πολύ καλά τα χρήματά μας. Εμείς όμως, που είμαστε οι πελάτες, δεν ξέρουμε να κάνουμε χρήση του διαδικτύου. Και τι κάνουμε? Ό,τι μας στέλνουν τώρα την εποχή του κορονοϊού, το ανοίγουμε, πατάμε τα link όλα. Ό,τι αστιάκια, ό,τι βιντεάκια, ό,τι σεάκια τελειώνει, εμείς το ζουλάμε και το πατάμε και το ανοίγουμε. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Μέσα σε αυτά τα βιντεάκια υπάρχει κακόβουλο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό τι κάνει? Εγκαθίσταται μέσα στον υπολογιστή μας, είτε αυτό είναι κινητό, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι υπολογιστής, και μέσα εκεί τι μας κάνει? Μας κάνει μία δεξιότητα, μία τεχνική δυσλειτουργία τέτοια, έτσι ώστε οι κακοποιοί μπορούν να πάρουν πρόσβαση στους λογαριασμούς μας. Εμείς άρα, αν και έχουμε άτομα που έπεσαν θύματα, ναι, έχουμε πραγματικά περιστατικά. Αυτά τώρα εγώ δεν σας στείλω από το μυαλό μου, επειδή ναι, μου ήρθε πριν να σας τα πω. Αυτά είναι θύματα Έλληνες που έπεσαν επειδή δεν πρόσεξαν, δεν έκαναν σωστό χειρισμό, πατούσαν ό,τι έβρισκαν με λίγα λόγια και στη συνέχεια έχασαν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Ένας ο κανόνας. Δεν πατάμε, δεν ανοίγουμε. Ό,τι μας στέλνουν. Τέλος. Απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Οπότε, διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν, που μας τα στέλνουν σε μέσα. Δεν ανοίγουμε. Ό,τι δεν γνωρίζουμε, δεν ανοίγουμε. Μπορεί να μας το στείλει ο αδελφός μας, η μητέρα μας, ο πατέρας μας, και να έχει πέσει ήδη θύμα κι αυτός. Και να μην γνωρίζει ότι όταν βλέπει το βιντεάκι, τότε εγκαθίσταται το κακόβουλο, και όταν πάει στην τράπεζά του, η τράπεζα, μιλάμε, θα δώσει τα χρήματα στον άλλο και όχι σε αυτόν. Μάλιστα. Όχι, αυτό είναι βάσανο. Λοιπόν, οπότε είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εμείς οι ενήλικοι τώρα που χαζολογούμε πολλές φορές στο διαδίκτυο. Πείτε τη λέξη, αυτή είναι η λέξη. Ακριβώς. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα βίντεο που ανοίγουμε. Πάμε τώρα στα παιδιά. Πάμε στον έρωτα. Όταν έχεις παιδιά 8 και 9 χρονών και τώρα με την τηλεεκπαίδευση κάθεσαι δίπλα, το κοντρολάρεις. Όταν όμως έχεις παιδιά γυμνασίου και λυκείου, αν τους πεις να κάτσω δίπλα να δω τι κάνεις το μάθημα, δεν ξέρω τι θα σου έρθει στο κεφάλι. Και εκεί είναι λοιπόν, τώρα το ζόρι. Τι κάνουμε? Θα σου πω κάτι από την εμπειρία. Εγώ λέω ότι έχουμε τα καλύτερα παιδιά, πλην όμως πρέπει να μάθουμε να τα χειριζόμαστε.
να μάθουμε να χειριζόμαστε, να μπούμε στους κανόνες του παιχνιδιού με τα παιδιά μας. Είναι αδιανόητο με τα παιδιά μου να μην μπορώ να συνεννοηθώ. Ένα. Δύο. Είναι αδιανόητο τα παιδιά μου να μην ξέρουν τους κανόνες εμπλοκής μέσα στο διαδίκτυο. Όλα τα παιδιά γνωρίζουν το διαδίκτυο καλύτερα από εμάς. Αυτό είναι, αυτό είναι σίγουρο, σίγουρο. Άρα, τι θέλει προσοχή όταν το παιδί έρθει σε επαφή μέσα από το διαδίκτυο με κάποιον άγνωστο που το έχει παρουσιαστεί ως χύψη δέλτα και σε συνέχεια πηγαίνει σε ένα ραντεβού στα τυφλά, το αποτέλεσμα είναι άσχημο. Και όταν ένα παιδί κακοποιηθεί, τότε θα είναι μια ζωή κακοποιημένο. Το ψυχικός, ο ψυχικός πόνος δυστυχώς δεν περνάει και μια έρευνα έχει δείξει ότι εάν ένα παιδί κακοποιηθεί ψυχικά, το σοκ μπαίνει μέσα στο DNA του και τα παιδιά που θα κάνουν τη ζωή του θα έχουν πρόβλημα ψυχικό. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο το κακό είναι όταν κάποιοι έχονται και δέχονται χτυπήματα τέτοιου είδους ψυχικού πόνου. Δεν σου λέω το σωματικό, ναι. Έτσι λοιπόν, εγώ τι λέω στα παιδιά όλα, τα οποία έχουμε μιλήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας τα τρία χρόνια που έχουμε το Ινστιτούτο. Ένα και μοναδικό πράγμα. Πριν πας στο ραντεβού, σκέψου το πάρα πολύ καλά. Είναι κορώνα γράμματα. Ή θα σου βγει Α ή θα σου βγει Β, κακοποίηση. Έτσι λοιπόν, αξίζει τον κόπο να ρισκάρεις άμα δεν γνωρίζεις τον άλλο, να κακοποιηθείς. Αυτό είναι ένα μεγάλο ένιγμα και ένα μεγάλο ερώτημα που όταν το παιδί το βάζει στο μυαλό του, το κάθε παιδί που μας έχει ακούσει, πιστέψτε με, έχουμε γλιτώσει πολλά παιδιά από πολλές κακοποιήσεις, τουλάχιστον ψυχικές. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ένα σημαντικό σημείο και βασικό, όταν τα παιδιά μας εκβιάζονται από τρίτους, γιατί το κοριτσάκι 11, 12, 13 ετών μπορεί να έχει στείλει μια φωτογραφία. Ναι, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Της παίξει, ναι, που τη το έχει παίξει όμορφο και ωραίο. Το κοριτσάκι είναι ένα βράδυ 12, 1, 2 η ώρα είναι στον υπολογιστή του, κάνει το λάθος και στέλνει μια φωτογραφία με το εσώρουχό του. Αυτή η φωτογραφία στη συνέχεια έρχεται να εκβιάσει το παιδί μας. Εδώ είναι το μέγα λάθος. Εάν το παιδί μιλάει στους γονείς του και είναι οικογένεια, θα πει μαμά, μπαμπά, έχω αυτή τον εκβιασμό. Η μαμά και ο μπαμπάς θα πάει στην αστυνομία και η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της όπως πάντα. Εάν όμως το κοριτσάκι δεν μπει μαμά και μπαμπά εκβιάζουν, γιατί φοβάται τι έκανες βρε πανούργα, θα της πει, τι έκανες εκεί, κέρδισε φωτογραφία και φοβάται και πάει και κακοποιηθεί για να μην δείξει τη φωτογραφία στους γονείς, αυτό το παιδί θα είναι τραυματισμένο για μια ζωή. Και μετά την πρώτη κακοποίηση έρχεται τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Δεν σταματάνε εκεί. Μετά είναι δύσκολο η επιστροφή. Άρα εμείς τι λέμε στα παιδιά μας που πάμε στα σχολεία, ποτέ δεν πέφτουμε θύματα εκβιασμών. Είναι μέγα λάθος να εκβιαζόμαστε από κακοποιούς. Το λέμε στους γονείς μας, το λέμε στις αρχές, στους καθηγητές μας, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό τον εκβιασμό. Ο πρώτος είναι ο γονιός. Εάν δεν μπορούμε στον γονέα, το λέμε στον καθηγητή μας, στον δασκαλό μας. Και αν δεν μπορούμε και εκεί, υπάρχει και το CSI, δεχόμαστε καταγγελίες ανώνυμες. Δέχεστε καταγγελίες, ναι. Δεν ανεχόμαστε καταγγελίες. Από παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν. Είμαστε ενδιάμεσοι, οι οποίοι θα μιλήσουν εμείς με την αστυνομία και ανώνυμα θα ελεγχθεί ο κύριος αυτός με το ψευδόνυμο Τάδε. Θα βρούμε τα ηλεκτρονικά του ίχνη και στη συνέχεια η αστυνομία θα το συλλάβει. Τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, κύριε Σφακιανάκη, μιλούν περισσότερο, καταγγέλνουν περισσότερο το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Μιλάνε τα παιδιά. Εμείς έχουμε αναπτύξει δράσεις σε όλη την Ελλάδα και έχουμε ετοιμάσει και μεγάλες δράσεις μετά τον Ιούνιο, πρώτο Θεός, να μπούμε στην κανονικότητα. Γιατί τα παιδιά μιλάνε. Εμείς δεχόμαστε επικοινωνίες και τώρα καθημερινά, γιατί είμαστε ζωντανοί. Το CSI είναι παντού. Παίζομαι. Και είμαστε live, κάνουμε πάρα πολλά live με τα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ένα πράγμα. Τα παιδιά τα οποία μόνο που δεν γνωρίζουν και δεν μας έχουν ακούσει δυστυχώς, είναι παιδιά τα οποία ίσως ενδώσουν σε μια κακοποίηση. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Μπαίνουν στα social και κάνετε εκεί τις πλέον. Βέβαια, στα social media έχουμε group. CSI, εγώ σας βρήκα γιατί σας τάγκαρα και. CSI.gr, αλλά είμαστε και στο Facebook SFK. Cyber Technologies, SFK και ενώ Cyber Tech είναι το group μέσα από το οποίο κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα live. SFK Cyber Technologies είναι το δικό μου, μάλιστα. Το οποίο πιστέψτε με ότι έχουμε χιλιάδες κόσμο ο οποίος έρχεται, ακούει και παράλληλα από όλα αυτά τα group που κάνουμε υπάρχει ενημέρωση και υπάρχει αγάπη του κόσμου προς
τους ανθρώπους που του δίνουν το φως. Οι καταγγελίες που σας γίνονται, υπάρχουν και ακραία περιστατικά? Βέβαια, ακραία περιστατικά. Θα σας πω ένα ακραίο, μιλάμε τα πιο πρόσφατα, γιατί είναι καθημερινά αυτά που σας λέμε εμείς. Δεν λέμε παραμύθια, εμείς λέμε ιστορίες, οι οποίες είναι πραγματικότητα. Ο κόσμος καταγγέλνει με πραγματικά, δηλαδή ναι. Παίρνει τηλέφωνα το βράδυ 12-1-2, θα μας πάρουν τηλέφωνο, θα μας κάνουν ενημέρωση. Εμείς σηκώνουμε τα τηλέφωνα, κάνουμε διαχείριση κρίσης, εφόσον δούμε το περιστατικό, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, ενημερώνουμε άμεσα την αστυνομία, βάζουμε τον άνθρωπο, άμα δεν θέλει ενημερώνουμε και εμείς, προημερώνουμε μία κυρία γνώριση είναι 1,5-2 μήνες πριν την καραντίνα, δηλαδή έγινε το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, πριν μας βάλουν στα σπίτια μας. Τότε αυτό που έγινε ήταν τρελό, γνώρισε έναν, όπως μου είπε, πολύ ωραίο άνθρωπο, ήταν σε 110 φίλους της κοινός γνωστός, οπότε γνώρισε καλό, ήταν σοβαρός. Έκανε το λάθος να βγει μαζί του ραντεβού, βγήκε ραντεβού, πήγε σε ένα γνωστό καφέ της Αθήνας και μέσα στο καφέ προσπάθησε να την κακοποιήσει. Μέσα στο καφέ. Μέσα στο καφέ. Φανταστείτε τι θα γινόταν έξω από το καφέ. Ναι, αυτό. Λοιπόν, το ότι είναι κοινός φίλος και οι 110 μετά που ρώτησε, δεν είχε καμία σχέση. Καμία δεν τον ήξερε. Ναι, ναι, επίσης υπάρχει και αυτό στα social. Διαπιστώνουμε ότι τώρα και οι πιο ηλικιωμένοι, τώρα έχουν αλλάξει και ηλικίες. Ένας 60 δεν είναι και ηλικιωμένος, για να λέμε. Εδώ πέρα, άμα πει στον 70 ηλικιωμένο, αργή θα σε κοιτάξει τι λες τώρα. Βέβαια, λες ευπαθείς ομάδες μη κυκλοφορείτε και λέει 72 χρονών ποιος, εγώ είμαι γριά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάντως και αυτές οι ηλικίες χρησιμοποιούν. Εμείς τους λέμε έφηβους της τρίτης ηλικίας. Έφηβους τρίτης ηλικίας, τέλειο. Χρησιμοποιούν και αυτή την τεχνολογία πολλοί που δεν ξέρουν και καλά αν τη χρησιμοποιούν και νομίζω και εκεί έχουμε κάποια μικρά εγκληματάκια. Δυστυχώς οι άνθρωποι, οι έφηβοι της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχουν πλήρη άγνοια, εμείς έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 4.000 κόσμο της τρίτης ηλικίας. Α, τι ωραία. Έφηβους, σε σεμινάρια, κάνουμε σεμινάρια το χειμώνα. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας σταμάτησε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Είναι σαν να δώσεις έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν έχει δει αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο, να το πεις μπες μέσα και φύγε. Έτσι. Και όποιο πάρω χάρος. Ναι. Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να τους μάθουμε δεξιότητες και όπως η κυβέρνηση έδωσε αυτό το 600 βοήθημα για να μάθουν οι επιστήμονες δεξιότητες, πιστεύω ότι πρέπει να προεκταθεί και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι της διπλανής πόρτας να μάθουν και αυτοί δεξιότητες, γιατί το διαδίκτυο πρέπει να το διδαχτούν και άλλοι άνθρωποι και μόνο επιστήμονες. Το διαδίκτυο είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι, ναι, και ειδικά τώρα, ας πούμε, λένε για τους ηλικιωμένους να μην πάνε, να μην βγαίνουν έξω, μα δεν ξέρουν να πληρώσουν μέσω e-banking. Βέβαια. Δηλαδή δεν. Άρα πρέπει να μάθουν. Ναι. Άρα κάποιοι πρέπει να τους μάθουν. Άρα θα πρέπει να γίνουν σεμινάρια όπως αυτά που γίνονται τώρα, που γίνεται ένας πανικός με το 600 και μαθηματικά για να μάθουν οι επιστήμονες. Ναι. Να μάθουν οι επιστήμονες, μιλάμε, OK, αλλά να μάθουν και άλλοι άνθρωποι. Όχι μόνο οι επιστήμονες, οι γιατροί, οι λογιστές και οι δικηγόροι. Να μάθουν και οι απλοί άνθρωποι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχετε και πολύ χρόνο. Κύριε Σφακιανάκη, κάνουμε πλέον πάρα πολλές αγορές μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη φοβούνται όμως να βάλουν τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας. Αυτοί που φοβούνται λοιπόν να βάλουν τον αριθμό της κάρτας, θα πηγαίνουν στο διαδίκτυο, θα ψάχνουν καταστήματα που είναι με αντικαταβολή, ναι. Κάνουν ηλεκτρονικά την αγορά τους, θα τους φέρουν το προϊόν στο σπίτι. Θα το βλέπουν, θα το παίρνουν και θα πληρώνουν με την κάρτα τους εκεί ή με μετρητά. Ναι. Γιατί γίνονται πολλές αγορές το τελευταίο διάστημα, το ξέρετε. Το διαδίκτυο, θα ξέρετε, πλέον μετά την κορονοϊού εποχή, δηλαδή το Μάιο, ναι. Μάιο, έχουμε μάθει πλέον, ίσως ο τζίρος που θα γίνεται από το διαδίκτυο θα πλησιάζει το τζίρο που γίνεται στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Ναι, αυτό τώρα είναι το... έχουμε μάθει όλοι οι σούπερ μάρκετ, μιλάμε μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, έτσι είναι. Άρα είναι σημαντικό θέμα. Ότι το μάθετε. Τώρα πες στο σούπερ μάρκετ και σου λέει θα σου το φέρω στις 18 Μαΐου, Απρίλιο. Ναι, ξέρω. Άρα και μετά την κορονοϊό εποχή θα μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια, τώρα που μάθαμε τον δρόμο. Βέβαια, μάθαμε τον δρόμο. Αυτό είναι ευλογία Θεού, πιστεύω, που έστω και έτσι μάθαμε κάποια πράγματα. Κρατάω, κύριε Σφακιανάκη, το ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε τα βίντεο που μας στέλνουν δεξιά και αριστερά, καθώς μπορούν να κρύβουν ιούς
και να μας πάρουν τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, να τους αδειάσουν. Και πάρα πολύ προσοχή στα παιδιά, καθώς κυκλοφορούν πάρα πολλοί επιτίδιοι. Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να έχουμε στενή σχέση με τα παιδιά μας και να τους μιλάμε συνέχεια γι' αυτό. Και ένα μήνυμα από μένα, ποτέ δεν εκβιαζόμαστε. Ποτέ. Ποτέ. Τους γονείς μας. Ποτέ. Ναι. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για τη δουλειά που κάνετε στο CSI, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται πολύ σημαντική δουλειά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και καλό είναι οι φίλοι που μας ακούνε τώρα, Δευτέρα και Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, SFK Cyber Technologies, είναι στο Facebook group του Μάνου Σφακιανάκη, μπείτε να μας ακούσετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.